Λοιπόν, νομίζω ότι ο Άγης Κονιδάρης, ο αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχει να μας πει περισσότερα σε σχέση με το θέμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά, κύριε Κονιδάρη, πώς είστε? Καλά. Σας χαιρετώ, λοιπόν, από την ηλιόλουστη Κεφαλονιά για μία ακόμη φορά. Κάποια. Στην οποία το Πάσχα νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που θα περάσουν όσοι μείνουν εδώ. Κύριε Κολυνδάρη, παρακολουθείτε φαντάζομαι από την ηλιόλουστη Κεφαλονιά το πώς διεξάγεται η αρχή τουλάχιστον της προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα μας στα social media. Και εμείς ανακαλύπτουμε ότι ανακάλυψαν και οι Έλληνες πολιτικοί το TikTok τώρα. Ποια είναι η δυναμική του μέσου, γιατί υπάρχει τόση στόχευση εκεί? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχουν λογαριασμούς στο TikTok οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον και των υπολείπων όμως. Και προφανώς η στόχευση είναι το κοινό του TikTok, που δεν είναι άλλο από τους νέους. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν πάνω από 400.000 νέοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει στο παρελθόν. Και πιθανότατα ένα συντριπτικό ποσοστό από αυτούς βρίσκονται στο TikTok. Άρα για να επικοινωνήσουν με το συγκεκριμένο κοινό που δεν έχει ψηφίσει ακόμα, δεν υπάρχει κάποιο δείγμα για το πώς θα ψηφίσει, οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα επιλέγουν το TikTok ως ένα πολύ ενδιαφέρον μέσο για να επικοινωνήσουν άμεσα με αυτό το κοινό. Πάντως, το μέσο από μόνο του μπορεί να έχει αυξημένη δίσδυση στο νεανικό κοινό. Δεν σημαίνει παρόλα αυτά ότι οτιδήποτε περιεχόμενο ανεβάζεις εκεί είναι ελκυστικό για το νεανικό κοινό. Και αν θέλετε, πείτε μας έτσι, ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να πληρεί ένα βίντεο που ανεβαίνει στο TikTok για να είναι πετυχημένο? Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να είναι ένα βίντεο προφανώς είναι να είναι short, δηλαδή να είναι μικρής διάρκειας. Δεν είναι πολύ επιτυχημένα τα βίντεο που είναι μεγάλης διάρκειας. Αυτός είναι και ένας λόγος που επιλέγουν το TikTok οι νέοι, γιατί η αναλλαγή είναι πολύ γρήγορη μεταξύ των βίντεο. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες τεχνικές που ακολουθούνται. Προφανώς επιλέγουμε το κομμάτι που είναι πιο ενδιαφέρον για τους νέους. Επιλέγουν οι περισσότεροι, και θα δείτε στα βίντεό τους, να έχουν και κείμενο πάνω στο βίντεο με αυτά που λένε, ή τουλάχιστον με το βασικό μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Και προφανώς σε σχέση με την αισθητική του βίντεο, στο TikTok αναμένουμε βίντεο τα οποία είναι περισσότερο σχετισμένα με καθημερινές καταστάσεις, όχι με στημένα βίντεο ή ομιλίες. Οι νέοι θα ήθελαν περισσότερο κάποια βίντεο πιο έτσι, καθημερινά από τους πολιτικούς, εννοώ κατά τη διάρκεια κάποιων events, κάποιων εκδηλώσεων, όχι αυτά που φαίνονται, ας πούμε, στην τηλεόραση στις ομιλίες, αλλά κάποια βίντεο που είναι ειδικά φτιαγμένα για το TikTok. Να, για παράδειγμα, εδώ βλέπαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα έτσι με κόσμο σε καθημερινές στιγμές. Είδαμε τον Πρωθυπουργό νωρίτερα μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που πηγαίνει στο γραφείο του, σε μια περιοδία που πηγαίνει. Να το. Έχω μια ιδέα, Νικόλ, και κύριε Κονιδάρη, θέλετε να δούμε, επειδή και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί έχουν ανεβάσει βίντεο στο TikTok και είναι αρκετά πετυχημένα, να δούμε, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη και να το σχολιάσουμε, να μας πείτε τι ήταν επιτυχημένο σαν πρακτική και τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα. Να το δούμε. Πάμε. Γιατί όχι. Καλό μήνα. Δεν είναι πρωτοπηλιάτικο. Από 1η Απριλίου, λοιπόν, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και φτάνει τα 780 ευρώ. Πόσο τον παραλάβαμε? 650 ευρώ το 2019. Αυτό σημαίνει πως σε 4 χρόνια αυξήθηκε κατά 20%. Και επειδή άκουσα μερικούς να το αμφισβητούν, ας πάρουν το κινητό τους να κάνουν μια απλή πράξη. 650 επί 1,2 μας κάνει 780. Η αύξηση αυτή ήταν επιβεβλημένη. Δεν μας λύνει όμως από μόνη της το πρόβλημα. Γιατί ξέρω πολύ καλά πως η μισθή στη χώρα μας είναι χαμηλή και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ωραία, να δούμε και ένα του Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχο και να τα συζητήσουμε και τα δύο μαζί αμέσως μετά. Να το δούμε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα συλλογικό άθλημα. Είναι το εμείς, δεν είναι το εγώ. Το 86 ήταν η χρονιά του Θεού της μπάλας, του Ντιέγκο. Έβαλε και ο Θεός το χέρι του. Η αλήθεια είναι. Ήταν η περίοδος τότε που η Θάτσερ είχε επέμβει στα Φόκλαντ. Ναι, ναι. Υπήρχε κόντρα με την Αγγλία. Ήταν τα νησιά που είναι λίγο έξω από την Αργεντινή. Και ήμασταν βεβαίως με την Αργεντινή. Και όχι με τους Άγγλους.
Λοιπόν, δίνω μερικά στοιχεία. Το πρώτο βίντεο του κυρίου Μητσοτάκη ήταν την 1η Απριλιά. Μιλούσε προφανώς για τον κατώτατο μισθό και είχε το εκπληκτικό ρεκόρ σε views 2,4 εκατομμύρια. Το επόμενο βίντεο του κυρίου Τσίπρα είναι από συνέντευξη σε εκπομπή, στην οποία μιλάει για το Μουντιάλ και τον Μέση. Και επίσης είχε μια πολύ καλή επίδοση σε views, 548.000 views. Πώς σας φάνηκαν τα βίντεο αυτά? Κοιτάξτε, έχουν τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει μια εμφάνιση καθημερινή, δεν βλέπουμε γραβάτες, έτσι. Βλέπουμε να είναι το μήνυμα να είναι συγκεκριμένο και να ενδιαφέρει τους νέους, έτσι ήταν ο κατώτατος μισθός. Είναι, θα έλεγα, ο Πρωθυπουργός στην καθημερινότητά του και προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα σαν να συνομιλεί απευθείας με κάποιον νέο. Είδατε ότι ό,τι λέει ή τα βασικά σημεία εμφανίζονται και σε κείμενο, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει ανοιχτό τον ήχο, αλλά να διαβάζει μόνο, και προσπαθεί να είναι όσο πιο σύντομος γίνεται. Είναι τα βασικά στοιχεία. Επιπλέον φαίνεται ότι το βίντεο το έχει μόνος του μαγνητοσκοπήσει, χωρίς κάποιο ειδικό έτσι στούντιο ή χωρίς επαγγελματική υποδομή. Και του κυρίου Τσίπρα όμως ήταν σαν να είναι στα παρασκήνια μιας συνέντευξης. Ο κύριος Τσίπρας και αυτός με καθημερινά ρούχα, δεν υπήρχε γραβάτα και κοστούμι. Καλά, θα τα μιλάει με κάποιους ανθρώπους. Γραβάτα έτσι κι αλλιώς, ναι. Μιλάει με κάποιους ανθρώπους για ένα θέμα που απασχολεί τους νέους και τους χρήστες του TikTok, για τον αθλητισμό. Λέει για ένα γεγονός, μια εμπειρία του. Φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Βέβαια, να πούμε ότι στο TikTok, σε μια έρευνα που είχε γίνει από την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι, οι χρήστες έχουν δηλώσει ότι δεν ακολουθούν τόσο πολύ τους πολιτικούς. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 80%, δεν ακολουθεί πολιτικούς στα social media. Αντιθέτως, ακολουθεί σε μεγάλο ποσοστό influencers. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και αυτό το μέσο για να φτάσουν πιο κοντά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες με συγκεκριμένους τρόπους μέσω των οποίων θα περάσουν εν τέλει το μήνυμά τους. Είναι καλό που προσπαθούν και αυτό. Και ίσως αυτό προσπαθούν να σπάσουν, κύριε Κονιδάρη, την αποστασιοποίηση των νέων και την απόρριψη σε ένα μεγάλο βαθμό των πολιτικών. Είχαμε και την πρόσφατη επιλογή του Πρωθυπουργού να δώσει συνέντευξη σε μια γνωστή YouTuber, την Νεφέλμεγκ. Βεβαίως. Βλέπετε ότι υπάρχουν καινούργιοι νέοι τρόποι επικοινωνίας, νέα μέσα επικοινωνίας. Αυτό που απασχολεί εμένα και νομίζω όλους μας είναι να εν τέλει να πάνε να ψηφίσουν και οι νέοι αλλά και όλοι μας. Αυτό είναι το πρώτο και θα έπρεπε και κάποια μηνύματα κατά τη γνώμη μου των πολιτικών αρχηγών να εστιάσουν σε αυτό, όχι στο τι κάναμε ή στο τι θα κάνουμε, αλλά να δείξουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός, οι εκλογές, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει για τις ζωές μας. Το πρώτο είναι αυτό και στη συνέχεια να επιδιώξουν να προσελκύσουν τους νέους ή τους άλλους στο κόμμα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Πιστεύετε ότι τελικά θα έχει αποτέλεσμα αυτή η χρήση του TikTok για τις εκλογές? Θα πείσουν οι πολιτικοί αρχηγοί? Κοιτάξτε, ένα κοινό σίγουρα θα το πείσουν, τουλάχιστον θα κάνουν γνωστά τα μηνύματά τους και θα μπορέσουν οι νέοι να έρθουν πιο κοντά στην πολιτική, πιο κοντά στο να ψηφίσουν εν τέλει. Πιστεύω ότι ένα ποσοστό προφανώς θα το επηρεάσουν και θα έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Κονιδάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα, να περάσετε πολύ όμορφα εκεί στην ηλιόλουστη Κεφαλονιά και να μείνει και ο καιρός ηλιόλουστος, γιατί θα είναι ασταθής με βάση της μετεωρολογίας. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους. Επίσης, καλά. Γεια σας. Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.